δεν υπάρχει κατοχή της αλήθειας, υπάρχει ακριβώς το ανάποδο. Αλήθεια σημαίνει υπάυση κατοχής κάθε μορφής νοητικού, πνευματικού και ηλιτικού αντικειμένου. Αφορμή στάθηκε μερικά σχόλια που διάβασα σε ό,τι αφορά το θέμα της Πλειάδες και όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνονται. Και πιο πολύ από μια φίλη που έγραψε πιο αναλυτικά τις σκέψεις της σε ό,τι αφορά ότι τέτοιου είδους λεβασμούς δεν βοηθάνε και το καθεξής. Που δεν έχει σημασία γιατί απάντησα για όλα αυτά, ότι κάποιος κοροϊδεύει την κοροϊδία όταν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που παρακινούν να κάνετε κάτι προκειμένου να γίνετε πιο φωτισμένοι, πιο πνευματικοί, πιο έξυπνοι. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον η τελευταία πρότασή της που έλεγε γι' αυτό που πάμε την κατοχή της αλήθειας. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και μια απόδειξη ότι δεν κατανοούμε τι εννοούμε αλήθεια. Αρχίζει γινωμένης ότι δεν υπάρχει κατοχή της αλήθειας. Κατέχω μόνο πράγματα. Την αλήθεια δεν μπορώ να την κατέχω, δεν μπορώ να την ξέρω. Αν διαβάσετε Σοκράτη, θα το δείτε αυτό πάλι γραπτά από τον ίδιο που το έχει προφορικά, θα το ακούσετε ξανά από τον Ιησού, θα το ακούσετε από τον Βούδα με διαφορετικές κάθε φορά εκφράσεις. Όμως η ουσία πάντα ίδια. Όλοι τους δε, και αυτό ισχύει για όλους τους μύθες, και όχι για τις οργανώσεις, ούτε για την οργάνωση Πλειάδες, γιατί και αυτό είναι πλέον μια οργάνωση της οποίας έχει εξελιχθεί, ή αν θέλετε οι Πλειάδες είναι μια οργάνωση πάνω που είναι κάπου και μαζί με το λες και υποτίθεται, μας είπαν ότι πρέπει κάποιος να απαλλαγεί από το ψέμα, προκειμένου να βιώσει την αλήθεια. Προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και όλη η παραπλάνηση όλων ανεξαιρέτων των θρησκευτικών οργανώσεων χιλιάδες χρόνια τώρα και όλων των μικρών οργανώσεων από Πλειάδες που υπάρχουν οι ειδικοί που έχουν επικοινωνία με αυτόν τον πολιτισμό μέχρι οποιουσδήποτε εμπάσχει περιπτώσει πώς είτε τι, ότι αν ακολουθήσετε ένα βηματισμό τότε θα κατέχετε την αλήθεια και ως κατοχή της αλήθειας που το ονομάζουν και φως θα είστε και φωτισμένοι και άρα θα έχετε κάτι, μια δύναμη στη ζωή. Ξέρετε, μια και είναι η μέρα Χριστουγέννων τώρα, ο Ιησούς δεν ζήτησε ποτέ, ξέρετε, κάθε Χριστούγεννα να γιορτάζουμε τη γέννησή του, που αφού αναισθήθηκε κιόλας, γιατί γιορτάζουμε τη γέννησή του, αλλά πάει τόση. Ή ο Βούδας ή οπωσδήποτε, γιατί κάθε φορά συζητάμε για αυτά και εύλογα ερχόμαστε με τοπική, με το κατεστημένο και με τις πεπιθήσεις που έχει ο καθένας και εύλογα όταν κάποιος μας τα λέει λίγο αλλιώς ή μας τα λέει λίγο αλλιώς, ενοχλούμαστε. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι εξηγήσαν την κοροϊδία του συστήματος, το σύστημα πάντα τους καταδίκαζε. Η αλήθεια δεν είναι κατοχή, δεν είναι να κατακτήσετε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι να καταλάβετε το ψέμα. Αυτό σημαίνει αλήθεια. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βγάλετε μια επιγραφή «Είμαι ο κάτοχος της αλήθειας» ή αυτές τις βλακίες που βλέπω «Είμαι φωτισμένος» από κάποιον Έλληνα και πάρα πολλούς ξένους. Δεν υπάρχει «Είμαι φωτισμένος». Η αλήθεια την έχει εξηγήσει πολύ απλά ο Ιησούς, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν θέλουμε να δούμε την απλότητα και σας την έχω πει πουλάκις την απλότητα και την κατεύθυνση του Ιησού. Μας είπε «Γίνετε πάλι παιδιά για να μπείτε στο βασίλειο». Δεν μας είπε «Πρέπει να κάνετε μια σειρά από πράγματα από το να διαλογίζεστε και μέσω από τις Πλειάδες θα έρθω να σας αλλάξω τα φώτα» ή να κάθεστε κάτω από ένα ναό, ή να ανάψετε μια λαμπάδα, ή γενικά να κάνετε οτιδήποτε έξω από εσάς, προκειμένου να μπείτε στο βασίλειο, όπου βασίλειο είναι η αλήθεια, είπε, και παραφράζω και το κλέβω από τον Μαχαράζ, ότι στο βασίλειο δεν μπορεί να μπεις με χέρια και με πόδια και με κεφάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βιώσει κανείς την αλήθεια, όσο νομίζει ότι είναι κάποιος ξεκομμένο από το όλον, και το όλον του επιβάλλει μια σειρά από πράγματα προκειμένου να φωτιστεί, να μάθει την αλήθεια. Αν λίγο διαβάσετε, γιατί πρέπει να διαβάσετε διαφορετικούς δασκάλους, και όχι να έχετε μείνει σε μια ιστορία που έχετε ακούσει μόνο, θα δείτε ότι να γίνει κάποιος παιδί όντας ενήλικας είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Γιατί πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τι μας εμποδίζει από την αγνότητα και την αγαθή σκέψη ενός παιδιού, όντας όντως 50 χρονών.
Γιατί ένα παιδί γεννιέται έτσι, γιατί λέμε είναι αδαής, δεν έχει μάθει ακόμα τη ζωή. Για μένα που έχω γεμίσει με μια σειρά από ιδέες και αντιλήψεις, το να γίνω πάλι αγνός είναι πάρα πολύ απλό που σας λέω. Και αν θέλετε, δείτε το, μη συμφωνήσετε, όταν βάλουμε κάποιον ο οποίος λέει βλακίες, δηλαδή θα αλλάξει το DNA και όλα θα είναι καλά, θέλετε να κάθετε κάνει διαλογισμό και να περιμένετε να αλλάξει το DNA σας, κάτι θέλετε. Να φοβάται κάποιος να πει ότι αυτό είναι βλακίες, ίδια βλακία το να κάτσω από κάποιον να παρακαλάω κάποιον να μου κάνει κάτι, όχι, δεν φοβάμαι να το πω, ούτε στεναχωριέμαι αν κάποιος από εσάς παρεξηγηθείτε, γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να παρεξηγηθείτε. Ο σκοπός μου είναι αυτό που πήγα να σας πω πριν. Για να γίνω πάλι αγνός, όντας γεμάτος αντιλήψεις και επιθύσεις ότι ο Φοριανός μου είναι κακός άνθρωπος, οι Τούρκοι είναι κακοί, οι Εβραίοι είναι αισχροί, οι Χριστιανοί είναι καταπληκτικοί, οι ψηλοί είναι άσχημοι, οι κοντοί είναι όμορφοι, πρέπει να πετάξω την πληροφορία που έχω μέσα στο νου και που με έχει οδηγήσει στον διχασμό. Με έχει απομακρύνει από αυτό που Ιησούς και όλοι οι δάσκαλοι είπανε αγάπη. Το αντίθετο του νου λέγεται αγάπη, διότι νους σημαίνει διχασμός. Και νους σημαίνει διχασμός, γιατί απλά ο νους περιγράφει. Όταν περιγράψω αυτό ως άσχημο, αμέσως δημιουργώ και το όμορφο. Μάλιστα, γι' αυτό ο νους λέει κάτι άσχημο ή όμορφο. Κάποιος λοιπόν μας έχει πει, ονόματι Ιησούς, το ίδιο και ο Βούδας, το ίδιο και ο Μαχαράς, που εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πιο πάνω και από τους δύο, για την απλότητά του, από εκεί πέρα, ό,τι αγαπάει ο καθένας προς Θεού, πάλι για να μην παρεξηγηθούμε ότι είναι υπέρ κάποιου, ότι η αλήθεια είναι να καταλάβεις το ψέμα. Μέσα στην δημιουργία, που επικαλείται και η φίλη των επιστήμονα, δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια, γιατί μέσα στην δημιουργία, όσο και καταπληκτικός αστροφυσικός να είσαι ή οτιδήποτε άλλο, είναι το άγνωστο της δημιουργίας. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, είναι η μόνη απάντηση σε ό,τι αφορά την δημιουργία, την ύπαρξη, τα σύμπαντα, τα άστρα. Ένα άλλο αστείο κατακλαδικό για την αστρολογία. Όλοι οι επιστήμονες δεν ξέρουν τι γίνεται. Στην επιστήμη, στην αστροφυσική, η αστρολογία ξέρει ότι είναι ανάλογος με εμείς, ουδέποτε ήταν ανάλογος με εμείς, ποτέ δεν πήγαινε ανάποδο δηλαδή, και γι' αυτό ως τα αύριο θα έχετε πρόβλημα. Κλείνει η παρένθεση. Μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι απόλυτο μέσα στη δημιουργία, γιατί το κάθε τι εξαρτάται από τα άλλα. Αυτό που λέω τώρα είναι σχετικό. Τώρα, μετά από 5 μήνες, μπορεί να είναι ό,τι πιο αισχρό μπορεί να υποθεί. Άρα ένας επιστήμονας σας λέει αυτό που σας λέει και ένας μύστης. Ότι μέσα στη δημιουργία δεν μπορείς να βιώσεις, όχι να ξέρεις, γιατί ξέρω είναι μια κατοχή γνώσης. Η αλήθεια ούτε μία σχέση έχει να κάνει με κατοχή πάσης φύσεως γνώσης πνευματικού αντικειμένου, υλικού αντικειμένου, νοητικού αντικειμένου. Και ο δρόμος είναι πάρα πολύ απλός. Και γι' αυτό χιλιάδες χρόνια τώρα δεν κάνουν τη δουλειά μας. Ο δρόμος είναι στην ηλικία των 40, 50, 30, λέω τυχαία τα νούμερα, απλά ότι δεν είμαστε παιδί, σταματάει αυτή η παιδική αντίδραση ότι κάποιος Άι Βασίλης ή ως Θεός ή ως Πλειάδες ή ως Λεμούρι ή ως Ατλάντιδα ή ως Άβατα ή ως Άγγελος Αχάγγελος, όλες αυτές τις παιδικές ιστορίες τις πετάω, διότι ακούω την ουσία του Ιησού, του Βούδα και του Μαχαράς και του Μπουτζίεφ, που λέει είναι μέσα σου η αλήθεια. Το είναι μέσα σου η αλήθεια δεν είναι ότι πρέπει να βρω απαντήσεις και να πω τι να κάνω τελικά, σου κάποιος είναι μέσα σου η αλήθεια. Είναι να ερευνήσω τι υπάρχει μέσα. Τι είναι ο συμβολισμός του φωτός. Τι ακριβώς έλεγε ο Ιησούς όταν έλεγε αγάπη. Αντίστοιχα, ο Βούδας, ούτε δίνει τον δικό του τρόπο, συνείδηση, ο καθένας χρησιμοποιεί δικιά του ορολογία. Η κίνηση είναι προς τα μέσα, αγαπημένοι. Δεν είναι το να πας έξω και να ακολουθήσεις μια σειρά από εντολές που σου έχουν δώσει. Κανείς δάσκαλος, μέγας δάσκαλος και μικρός δάσκαλος, δεν έχει επιβάλει στους μαθητές του τρόπους για να βρει την αλήθεια. Μια σειρά από διαδικασίες. Γι' αυτό και τα τελετουργικά, από την ανοσία της Αγιαουάσκας μέχρι κάθε μέρα εκκλησία, σε τυλίγουν μέσα στη διαδικασία και δεν βλέπεις ότι δεν είναι καν η ιεροτελεστία η αλήθεια. Η ιεροτελεστία είναι ένα περίβλημα που μόνο για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά είναι ένας προθάλαμος για να μπω κάπου μέσα. Μέσα σε μένα. Και μπορεί να χρησιμοποιώ το δάσος. Μπορεί να χρησιμοποιώ την εκκλησία. Μπορεί να χρησιμοποιώ ακόμα και αγιοάσκα. Αλλά πρέπει να ξέρω τι κάνω. Γιατί τα πετάω όλα αυτά μετά. Δεν με ενδιαφέρουν οι εμπειρίες. Αν μου μιλάει η μαμά, η θεά, η αγιοάσκα, άλλη παιδικότητα, σαν τον Άι Βασίλη, ή αν θα μου μιλάει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, δεν με ενδιαφέρει η εμπειρία. Με ενδιαφέρει το μέσα. Η αλήθεια
δεν είναι κατοχή. Και μια και το ανοίξαμε το θέμα, η αλήθεια δεν μεταβάλλεται, δεν είναι σχετική. Οτιδήποτε στο σύμπαν είναι σχετικό. Είναι εξαρτημένο από ολάκαιρο το σύμπαν. Η αλήθεια είναι πριν από το σύμπαν, πριν από το νου ή μετά από το σύμπαν, μετά από το νου. Γι' αυτό και ένα επόμενο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και το έχουμε ανεβάσει, ακόμα και οι θρησκευτικές γραφές λένε «εν αρχή ο λόγος». Άρα στην αρχή, να το σκεφτώ, Γιώργο, «εν αρχή ο λόγος», που σημαίνει ότι κάτι πριν υπήρχε και δεν ήταν λόγος δόνης δημιουργία. Ούτε αυτό δεν έχουμε κάτσει να ψάξουμε, να δούμε τι σημαίνει «εν αρχή ο λόγος», αλλά όπως σας είπα, ήταν ένα άλλο βίντεο. Οπότε, όσο τρέχετε πίσω από διαδικασίες, πλειάδες, θρησκείες, παρακαλετά, τάματα, προσευχές, που είναι πάντα έξω από εσάς, γιατί κάποιος έξω από εσάς θα έρθει να σας φέρει την αλήθεια στο πιάτο, ή ένας δάσκαλος γήινος εδώ πέρα που σας λέει κάθε πρωί να κοιτάς ανατολικά, μετά δυτικά, να κόψει ένα κοκαλάκι της φερίδας και το ανακατέψει μαζί με υγρά κότας, διότι έτσι θα φτάσει στην αλήθεια, ή στα κόμμα, μέσα στην πλάνη. Και αυτό αντιλαμβάνομαι πολύ ότι ενοχλεί τους περισσότερους, διότι αισθανόμαστε όλοι ότι το κατέχουμε το άθλημα αφού έχουμε μπει μέσα σε μια οργάνωση, σε μια φιλοσοφία. Δεν υπάρχει κατοχή της αλήθειας, υπάρχει ακριβώς το ανάποδο. Αλήθεια σημαίνει υπάυση κατοχής κάθε μορφής νοητικού, πνευματικού και ηλιτικού αντικειμένου. Δεν μου έρχεται η λέξη ανάποδη κατοχή. Αν πούμε ότι η κατοχή ήταν η κατοχή των Γερμανών, η αλήθεια είναι η απελευθέρωση από όλα τα αντικείμενα, τις περιγραφές, τις σκέψεις, ότι είμαι Έλληνας, δεν είμαι Έλληνες. Είναι αυτό που μας συμβαίνει όσο μεγαλώνουμε, που οριμάζουμε λίγο και λέμε εξής κάτι. Δεν έχει νόημα τώρα να το παίζω ταΐς. Δεν έχει νόημα τώρα να δίνω πόσα like έχω στο Facebook. Δεν έχει ίδιους ή αν της ζωής δεν είναι τώρα πόσα λεφτά έχω. Ή αν τα έχω, δεν λέει κάτι αυτό. Ή αν είμαι πραγματικός. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς την αλήθεια που απελευθερώνομαι από όλες αυτές τις περιγραφές και τα σχήματα, τελετές, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κατοχή της αλήθειας. Είναι πολύ μεγάλο λάθος ως σκέψη και το λέω αυτό όχι για να κατακρίνω τον άνθρωπο που το έγραψε, αλλά για όλους εσάς που το πιστεύετε, σας πηγαίνει σε λάθος δρόμους. Γιατί αν υπάρχει κατοχή, υπάρχει κατάκτηση, άρα υπάρχει ένα βραβείο, άρα υπάρχει μια διαδικασία. Και η αλήθεια είναι η απελευθέρωση από όλες, μα όλες τις περιγραφές, τις θεωρίες και ό,τι σας πω προηγούμενο. Πάλι δεν θέλετε. Θέλετε να πιστεύετε ότι όχι, πρέπει να κάποιος να περιμένει τις πλειάδες, να το αλλάξει το DNA όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια ή την δεύτερη παρουσία όπως εδώ και 2.000 χρόνια ή το οτιδήποτε γενικά έξω από εσάς. Σας λέω ταπεινά ότι θα υποφέρετε με αυτό. Δεν το λέω για να σας ευδικηθώ, ούτε για να σας απειλήσω. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Αλλά όταν ερχόμαστε στην αλήθεια και όχι στις θεωρητικές αλήθειες το τι είναι σύμπαν, αν υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα ή οτιδήποτε άλλο, η αλήθεια είναι απόλυτη. Η αλήθεια δεν είναι σχετική. Δεν αλλάζει ανάλογα με τα κέφια μου, ανάλογα με τον πολιτισμό. Οι θρησκείες είναι σχετικές, που είναι ένα συνοθήλευμα και ένα μόρφωμα από, με την κακή την έννοια, από την ουσία των δασκάλων. Οπότε είναι σχετικό αν οι μηχανοί έχουν δίκιο ή αν οι χριστιανοί έχουν δίκιο, γι' αυτό και είναι αστείοι όταν σκοτώνουν εν ονόματι μιας δικής τους ψευδέστησης που το ονομάζουν αλήθεια. Η αλήθεια είναι απόλυτη, είναι έξω από τα πράγματα που σχετίζονται μαζί της και ως απόλυτη δεν είναι αρεστή, γιατί είναι μόνο και μόνο απόλυτη, είναι και πάρα, πάρα πολύ απλή. Περνάμε και μένουμε στα Χριστούγεννα, ο Ιησούς είπε και επιμένω, και προκαλώ και προσκαλώ, πείτε μου τον τρόπο, γιατί και πώς κάποιος γίνεται παιδί όταν είναι ενήλικας και γιατί το είπε ως βασικό πασαπόρτο για να μπει κάποιος στο βασίλειο. Ωραία τα Χριστούγεννα, ωραία το να ανταλλάσσουμε δώρα, να λέμε τώρα που δεν είναι όπως θέλαμε την προηγούμενη χρονιά. Αν όντως σας ενδιαφέρει η αλήθεια, το έχετε ακούσει από όλους, η αλήθεια είναι αυτογνωσία. Μόνο αυτή η γνώση υπάρχει για την αλήθεια. Δεν είναι η γνώση βιβλίων ή θεωριών ή οτιδήποτε εγώ στην κατοχή μου. Αλήθεια σημαίνει απελευθέρωση από οτιδήποτε κατέχω. Πάλι όμως, καλές γιορτές, κάντε ό,τι αγαπάτε.